Γεωργιάδη να προλάβει να κάνει ένα σχόλιο για τα κομπούλια και ξαναφώ. Ορίστε κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Παυλόπουλο, έχουμε γεμίσει σωσίες σε αυτή τη χώρα, έτσι. Υπήρχε κάποτε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για τα πρώτα χρόνια, όπου ήρθε η Νέα Δημοκρατία και μας έβγαλε από αυτό το αδιέξοδο του ΠΑΣΟΚ, όπου ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και μας έβγαλε από το αδιέξοδο της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα ξανά έρχεται η Νέα Δημοκρατία για να μας βγάλει από το αδιέξοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε καταλάβει όλοι και το γνωρίζουμε ότι και τα τρία κόμματα έχουν συμβάλει με τις κακές κυβερνητικές τους πολιτικές όλες αυτές τις δεκαετίες για να οδηγηθούμε αυτή τη στιγμή στο σημείο που βρισκόμαστε. Κακά τα ψέματα, δεν θα βάλουμε ποσοστό για το ποιος έχει κάνει το λιγότερο κακό. Έχουν κάνει κακό όλοι. Από την πλευρά του το τότε ΠΑΣΟΚ, από την πλευρά της η Νέα Δημοκρατία και τώρα ήρθε να τα ισοπεδώσει τα πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, έχει καταφέρει ό,τι καταφέραν οι άλλοι να τα κάνουν σε 2-3 δεκαετίες, να τα κάνει μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό είναι δεδομένο. Και γι' αυτό κρίνουμε αυτή τη στιγμή την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ρωτήσατε κιόλας, κύριε Παυλόπουλε, πώς θα δώσει η επόμενη κυβέρνηση αυτά που υπόσχεται ή πώς θα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να δώσει αυτά που υπόσχεται. Η απάντηση είναι απλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε, για να πάμε στο πρόσφατο παρελθόν, 13η σύνταξη. Δεν έδωσε 13η σύνταξη γιατί είναι κουτσορεμένη. Και άμα μπορούμε, άμα έχουμε χρόνο να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, για να πούμε ότι αυτός που πήρε 1.000 ευρώ δεν παίρνει 1.000 ευρώ σύνταξη. Άρα δεν παίρνει τη 13η σύνταξη, παίρνει ένα μπονάμα. Μπορούμε να το εξηγήσουμε σε απλά ελληνικά. Ακόμη και αυτός που είπε ότι θα πάρει 500, δεν πήρε 500. Στο δρόμο χάθηκαν κάποια λεφτά σε κρατήσεις και φόρους. Έτσι. Υποσχέθηκε 12.000 ευρώ αφορολόγητο. Υποσχέθηκε κατάργηση του έμφυα. Υποσχέθηκε 751% μισθό. Υποσχέθηκε σκίσιμο του μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο. Και κάναμε 4 χρόνια για να βγούμε ονομαστικά από το μνημόνιο. Και στην ουσία είμαστε ακόμη μέσα σε μια μνημονιακή σύμβαση και πολιτική. Ονομαστικά έχουμε βγει από το μνημόνιο. Ρωτάμε τους δανειστές για να μπορέσουμε να κουνηθούμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και ακούμε τώρα όλες τις προτάσεις των κομμάτων που έρχονται να σώσουν τη χώρα, ενώ όταν κυβερνούσανε δεν κάνανε τα ίδια πράγματα και βοήθησαν με την κακή τους πολιτική για να οδηγηθούμε σε αυτό το αδιέξοδο. Έχουμε προτείνει πάρα πολλά πράγματα σαν Ένωση Κεντρών και δεν έχουν ακουστεί από κανέναν. Έχουμε πρόγραμμα, αν μπείτε στο διαδίκτυο, τόσο για τα οικονομικά, τόσο για την μεταναστευτική πολιτική, όσο για τα εθνικά θέματα, για την άμυνα, για την οικονομία, για τη μείωση του φόρου. Ορίστε. Κόλλησε η βελόνα στο Σκοπιανό. Όλοι. Και το Σκοπιανό ένα είναι μεγάλο, κύριε, ένα μεγάλο. Κοιτάξτε, μέρος ένα εθνικό τεράστιο ζήτημα είναι το Σκοπιανό. Στην τι να κάνουμε πίτα. Δηλαδή. Όχι, δεν θέλω πρέπει να, πω να επικεντρωθεί σε κάτι. Πέρασμα, μεγαλύτερη απήχηση στην κοινωνία όταν μιλούσε για το μα Σκοπιανό. Μα δεν μπορούσε να πει για το Σκοπιανό κανένα από τα άλλα κόμματα. Συγγνώμη κύριε Παυλόπουλε. Όλα τα κόμματα συμφωνούσαν στη σύνθετη ονομασία έργα όμνες. Και δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας στο τραπέζι αυτό. Δηλαδή δεν ήταν πρόβλημα το όνομα. Πήγανε και είπαν και δεν υπογράψαν τη συμφωνία που ήρθε. Σωστά δεν την υπογράψαν, δεν την υπογράψανε. Βασιζόμενοι στη γλώσσα και στην εθνότητα. Για το όνομα όμως δεν είπε κανείς τίποτα. Που βλέπουμε πόσα προβλήματα υπάρχουν για το όνομα. Δεν ασχολούμαι με κανέναν κύριο που έχει μειώσει στην ουσία την φασιστική οργάνωση, την ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και έχει καπηλευτεί ένα ποσοστό αυτής, γιατί στην ουσία ο φασισμός και η ακροδεξιά έχουν παραμείνει στο 9%. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οπότε ας τους κρίνει τους συγκεκριμένους ανθρώπους ο ελληνικός λαός που τους τιμά με την ψήφο τους. Ο κύριος Βελόπουλος είναι συγγενικό κόμμα προς τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, συγγνώμη, θεωρείτε ότι είναι δημοκράτης, κεντρός, ένας άνθρωπος που έχει, που είναι υπέρ της Ευρώπης, ευρωπαϊστής, υπέρ της συνεννόησης, της συνεργασίας του ευρώ και της επίλυσης των προβλημάτων με δημοκρατικές διαδικασίες. Αν το πιστεύετε αυτό, συγγνώμη, αλλά έχει παραπλανηθεί όλος ο κόσμος. Και μάλιστα όταν ένας άνθρωπος ο οποίος σήμερα κιόλας ρωτήθηκε με ποιον θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα εάν μπείτε στην Ελληνική Βουλή και απάντησε με το Θεό, ας τον κρίνει ο ελληνικός λαός. Συγγνώμη, δεν μπορώ να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα. Διάλειμμα και επιστρέψτε. Όχι το πολιτικό σύστημα. Προφανώς υπάρχει σοβαρό ερώτημα για το επόμενο βήμα και στο δικό σας κόμμα. Και το λέω αυτό γιατί χθες εγώ δεν ήμουν εδώ, είχα μια δυσκολία στο σπίτι. Αλλά χθες ήταν εδώ ο κύριος Σαρίδης, ναι, ο οποίος είπε διάφορα πράγματα. Είπε απίστευτα πράγματα ο κύριος Σαρίδης. Καταρχάς, να σας πω, τα είπε ο ίδιος τη μέρα. Είπε ότι δεν ψήφισε την Ένωση Κεντρών στις εκλογές. Καταρχάς, ξεκίνησε από εκεί. Δικαίωμα δεν είναι. Είναι αναφέρετο δικαίωμα. Είναι αναφέρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη να ψηφίσει ό,τι θέλει. Ότι βουλευτής του κόμματός σας είναι.
Αν ήταν δεν πολύ, με ενδιαφέρει η προσωπική ατζέντα του καθενός. Είμαι ξεκάθαρος. Με ενδιαφέρει ο πρόεδρος, οι αγώνες του πρόεδρου, η ένωση κεντρών και το αύριο. Το τι προσωπική ατζέντα έχει ο καθένας δεν με ενδιαφέρει καθόλου και δεν θέλω να το σχολιάσω. Μήπως όμως αυτό το αύριο στενεύει πολύ όταν οι βουλευτές του κόμματος έχουν προσωπική ατζέντα. Πάμε σε εκλογές. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ελεύθερος είναι. Δεν πιέσαμε κανέναν. Ναι. Όχι, είπε ότι δεν θα είναι. Μα είπε καταρχά ότι δεν θα είναι υποψήφιο. Όμω δεν θέλει να είναι υποψήφιο, να μην είναι υποψήφιο. Την πόρτα της, η πόρτα είναι ανοιχτή και από τις δύο πλευρές. Και από την έξοδο και από την είσοδο. Δεν θα κάτσουμε να πούμε για κανέναν. Δεν θα ψάξω αύριο δικαιολογίες τώρα, σας ξαναλέω. Σας λέει όμως ο Άγγελος ότι αυτά δεν είναι σωστά για ένα κόμμα. Δεν συμβάλλουν στο να πάει και το κόμμα. Και τι θέλετε να κάνουμε τώρα. Και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών κάτι τέτοιο έδειξε. Εμείς έχουμε δεχτεί θύμα. Σας ρωτάμε αν θα αντιδράσετε σε κάποιο τρόπο. Έχουμε δεχτεί θύμα. Τώρα είμαστε εκλογή. Τι αντιδράσουμε. Εκλογές ήρθαν. Τι αντίδραση περιμένετε τώρα. Πραγματικά μου λέτε να αντιδράσουμε αυτή τη στιγμή. Όταν λέω θα αντιδράσετε, δεν εννοώ να αντιδράσετε κατά τον κύριο Σαρίδη. Εννοώ ως κόμμα πώς θα αντιμετωπίσετε αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα θα αντιμετωπίσουμε την κρίση όπως την αντιμετωπίζαμε τόσα χρόνια. Ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, και επειδή είναι και της Αγίας Υπομονή σήμερα, είναι μαθημένος στην υπομονή και στην επιμονή όλα αυτά τα χρόνια και αυτό έχει δικαιωθεί. Εμείς είμαστε ένα καθαρό κόμμα. Δεν δικαιωθήκατε εμείς... την κάλπη της ευρωεκλογίας, κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει, υπάρχει θέμα. Σαφέστατα υπάρχει θέμα και δεν μας ευνοεί καθόλου το αποτέλεσμα και δεν είμαστε και ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα και αυτό είναι κάτι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Τα νούμερα και οι αριθμοί δεν διαψεύδονται. Αλλά μπορούμε να δούμε τους λόγους στους οποίους έχουμε φτάσει εκεί. Αυτή τη στιγμή, εμείς σαν Ένωση Κεντρών και όλα τα μικρά κόμματα δέχτηκαν μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση του δικοματισμού, του άρρωστου δικοματισμού και της πόλωσης. Το ακούσατε και την κυρία Γιανακοπούλου ότι παρόλα τα καλά ποσοστά του κινήματος αλλαγής δεχτήκανε και αυτοί πέσανε θύμα της πόλωσης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τρώμε χτυπήματα όλα τα κόμματα στο βωμό του δικοματισμού για το ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει. Ζούμε στιγμές, και επειδή δεν μου αρέσει να πηγαίνω στο παρελθόν, αλλά πραγματικά η Ένωση Κέντρου έχει ζήσει παρόμοια στιγμή και το 1974 με Ζίγδη και Μαύρο που σκοτώσανε την Ένωση Κέντρου στον άρρωστο δικοματισμό ο Καραμαλής με τον Παπανδρέου. Εμείς, εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ακόμη τα χτυπήματα που δεχτήκαμε, τα μικρά όλα κόμματα, για να μπορέσει να πάρει ακόσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία που θέλει να οδηγηθεί σε μια μονοκομματική κυβέρνηση, σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση που δεν θα λογοδοτεί και η μόνη εγγύηση για να μην λογοδοτεί η οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι η Ένωση Κεντρών που είμαστε εμείς ο ορισμός της συνένεσης και της συνεννόησης και το έχουμε αποδείξει. Είμαστε ένα καθαρό κόμμα, δεν χρωστάμε δάνεια, δεν έχουμε να λογοδοτήσουμε για σκάνδαλα. Δεν έχουμε διορίσει από πόρτες και παράθυρα και δεν έχουμε υπογράψει μνημόνια και δεν έχουμε φτάσει στη φτωχοποίηση της μικρομεσαίας τάξης, δεν έχουμε περικόψει συντάξεις, δεν έχουμε παρεκκλίνει του λόγου μας ούτε μία φορά και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα και το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε... Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, εμείς μπήκαμε στην Ελληνική Βουλή κοιτώντας τα μάτια τον ελληνικό λαό και λέγοντας αλήθειες. Όταν λέγαμε στο συνταξιούχο ότι φίλε μου δεν θέλω να πειράξω τους χαμηλοσυνταξιούχους αλλά θέλω να περικόψω συντάξεις μόνο στις υψηλές συντάξεις άνω των 1.500 ευρώ, δεν λέγαμε καλά μαντάτα σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους λέγαμε ότι πρέπει να σου κόψουμε τη σύνταξη αλλά από 1.500 ευρώ και πάνω για να μην πειράξουμε τη χαμηλή τάξη, να μην φτωχοποιήσουμε ακόμη περισσότερο. Εμείς δεν είμαστε σε οριζόντιες υπέρ των οριζοντίων περικοπών. Δεν είμαστε υπέρ της κατάργησης του ΕΚΑΣ. Εμείς μιλήσαμε και κοιτάξαμε στα μάτια τον δημόσιο υπάλληλο και είπαμε ότι φίλε μου, αν αξίζεις να είσαι σε αυτή τη θέση, θα σε αξιολογήσουμε, θα βρούμε τον αργόμισθο ο οποίος κάθεται σπίτι του και θα του δώσουμε αντικείμενο εργασίας, αυτόν που παράγει θα τον επιβραβεύσουμε και όποιος δεν θέλει να δουλέψει στο δημόσιο και θέλει να τεμπελιάσει, θα πάει σπίτι του. Λυπάμαι, αλλά έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Και δεν μιλάω για απολύσεις, μιλάω για σωστή αξιολόγηση. Μιλάω για σωστό εξορθολογισμό του κρατισμού και μείωση του κρατισμού, για δημόσιο πραγματικά λειτουργικό και μιλάμε από εκεί και πέρα για γραφειοκρατία να μπορέσουμε να τη μειώσουμε και να την πατάξουμε. Δεν μπορούμε να συζητάμε. Ένα λεπτό γίνεται να ολοκληρώσω. Είναι σημαντικό αυτό. Γιατί ρωτάτε ποιες είναι οι προτάσεις μας. Αλλά όταν φτάνουμε σε σημείο να λέμε για προτάσεις οι οποίες αντανακλούν στα προβλήματα της κοινωνίας,
Δεν μπορώ να ολοκληρώσω. Δώστε μου μερικά δευτερόλεπτα ακόμη. Παρακαλώ. Και θα ολοκληρώσω με τη σκέψη μου, γιατί η γραφειοκρατία αυτή τη στιγμή είναι μια γάγκρενα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία. Και δεν μπορείς να κινηθείς, να πας. Είναι δυνατόν να πηγαίνεις από 10 διαφορετικά γραφεία, να ανοίγεις 10 διαφορετικούς φακέλους, όταν με ένα κινητό μπορείς να ανοίξεις μια εταιρεία σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, σύγχρονο κράτος του δυτικού κόσμου, και να είμαστε στην Ελλάδα να κυκλοφορούν τα φακελάκια και να λαδώνουν δημοσίους υπαλλήλους για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να λειτουργήσει σωστά. Με κατηγορούν, επειδή προέρχομαι από πολυεθνική εταιρεία, ότι θέλω να κάνω το δημόσιο να λειτουργεί στα πρότυπα μιας πολυεθνικής εταιρείας. Μακάρι το δημόσιο να λειτουργεί στα πρότυπα μιας πολυεθνικής εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση θα δανείζαμε στις άλλες χώρες, δεν θα δανειζόμασταν. Τα ρουσφέτια του παρελθόντος που έχουν οδηγήσει αυτή τη στιγμή τη χώρα σε αυτό το αδιέξοδο, τόσο από Πασόκ με τους διορισμούς τους αλόγιστους, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία με τον κρατισμό που τα έχει κάνει και τα έχουν παραδεχτεί και τα ίδια τους στελέχη, όσο και τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ που το έχει ξεφτυλίσει, συγγνώμη για την άποψη, για την λέξη, τελείως. Σε κάθε καινούριο νομοσχέδιο έρχεται μια γραμματεία με 30 και 40 υπαλλήλους, οι οποίοι είναι τα ρουσφέτια για να αυξήσουν τους εκλογικούς καταλόγους του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει και αυτό από όλα τα κόμματα και να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από το αδιέξοδο. Ελάτε. Πάνω στην Ελλάδα. Πάμε και στον κύριο Γεωργιάδη, παρακαλώ. Εμείς, κύριε Παυλόπουλε, αυτό που ζητάμε από τον ελληνικό λαό είναι να συνεχίσει να εμπιστεύεται την Ένωση Κεντρών. Ένα καθαρό κόμμα, ένα κόμμα που, όπως είπα και προηγουμένως, δεν χρωστάει δάνεια, εν αντιθέσει με όλους τους άλλους συνομιλητές μου, δεν έχει offshore, δεν εμπλέκεται με σκάνδαλα, δεν έχει υπογράψει μνημόνια, δεν έχει οδηγήσει τη χώρα σε χρεοκοπίες με κακές κυβερνητικές πολιτικές. Όλα τα κόμματα τα προηγούμενα έχουν κυβερνήσει και έχουν κριθεί. Όλες οι μονοκομματικές κυβερνήσεις του παρελθόντος έχουν οδηγήσει σε αυτό το τέλμα τη χώρα μας, και οι Έλληνες πολίτες πρέπει να πιστέψουν πραγματικά στο κέντρο, που το κέντρο είναι Ένωση Κεντρών, που η αλήθεια είναι στο κέντρο, σε έναν άνθρωπο που αγωνίζεται 40 χρόνια τίμια, που έχει δεχθεί πάρα πολύ μεγάλη πίεση από την πόλωση και τον διχασμό που φέρνουν τα μεγάλα κόμματα, που έχει φημωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τα μεγάλα κανάλια και η φωνή μας δεν ακούστηκε προς όλες τις κατευθύνσεις για το δικό μας, για τη δική μας πρόταση. Είμαστε το κόμμα, κύριε Παυλόπουλε, που έχουμε κάνει σαν μικρό κόμμα, από τα λεγόμενα μικρότερα κόμματα, τις περισσότερες προτάσεις μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, από τα μικρά κόμματα, επαναλαμβάνω, και δεν ακούστηκε καμία. Ζητήσαμε επιτακτικά σύγκληση πολιτικών αρχηγών για τα εθνικά θέματα. 3 χρόνια έχει να γίνει σύγκληση πολιτικών αρχηγών, γιατί αρνείται ο κύριος Τσίπρας να αντιμετωπίσει στο ίδιο τραπέζι ισάξια και ισότιμα τους συνομιλητές του, παρά μόνο μέσω της Βουλής και μέσω των νομοσχεδίων που πέρναγε με το 153, που ήταν 145 συν κάποιοι πρόθυμοι προς το τέλος. Αυτή δεν είναι εθνική συνεννόηση, αυτή δεν είναι ενότητα, έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, και η Ένωση Κεντρών είναι η εγγύηση για τη συνεννόηση και την ενότητα. Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε πει ότι ελάτε να αγκαλιάσετε τις θέσεις μας, να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε για να εκπονήσουμε ένα σχέδιο εθνικής εξόδου και στρατηγικής από την κρίση. Και ο κύριος Τσίπρας είπε: δεν θέλω να ακούσω κανέναν, μπορώ μόνος μου με τον κύριο Καμένο. Και είδαμε πού μας οδήγησαν. Μας πέταξαν στα βράχια. Τώρα, μετά Χριστό Προφήτης, ο καθένας μπορεί να γίνει. Μέχρι τότε έδινε το στυλό στο χέρι για να υπογραφτεί η συνθήκη των Πρεσπών. Εμείς ζητήσαμε δημοψήφισμα, κύριε Παυλόπουλε, για να ακουστεί ο ελληνικός λαός. Αυτά τα εκατομμύρια, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που κατέβηκαν και διαδήλωσαν τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, και δεν ακούστηκαν από κανέναν. Ο κύριος Τσίπρας μόνος του με τον κύριο Κοντζιά πήγανε και υπογράψαν αυτή την κατάρτιση συμφωνία των Πρεσπών, και θα δείτε στη συνέχεια τι προβλήματα θα δημιουργήσει στη χώρα μας με τα θέματα αλυτρωτισμού που εγείρουν από τη γείτονα χώρα. Έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι καθαρό, κοιτάμε στα μάτια τους συμπολίτες μας και τους λέμε ότι έχουμε προτάσεις. Τόσο για το brain drain, να δοθούν κίνητρα στους ξένους, στους ανθρώπους, στα νέα παιδιά που φύγαν στο εξωτερικό, κίνητρα χαμηλής χρηματοδότησης για να μπορέσουν να γυρίσουν και να επενδύσουν στη χώρα. Έχουμε ζητήσει να μειωθεί ο κρατισμός για να μπορούν να δοθούν φορολογικά κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για να μειωθεί η φορολογία. Ακούμε και από τα άλλα κόμματα που λένε θα μειώσουμε τους φόρους. Μα πού θα βρείτε τα ισοδύναμα, πώς θα έρθουν οι επενδύσεις, πώς θα προσελκύσουμε επενδυτές,
Όταν διαιωνίζουμε τον κρατισμό και όλες οι δαπάνες του προϋπολογισμού πηγαίνουν εκεί, θα πρέπει να μειώσουμε τον κρατισμό, θα πρέπει να εξορθολογήσουμε το δημόσιο τομέα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα για να μπορέσουμε να χαμηλώσουμε τη φορολογία. Και γνωρίζετε κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Τα έσοδα από τους φόρους αυτή τη στιγμή είναι λιγότερα στον τόσο υψηλό φορολογικό συντελεστή που υπάρχουν. Γιατί να υπενθυμίσω ότι είμαστε πρωταθλητές στη φορολογία. 27% του ΑΕΠ έχουμε σαν χώρα. Παρόλο που ο κύριος Μάρδας είπε ότι δεν είμαστε η υψηλότερη φορολογία, δεν έχουμε την υψηλότερη φορολογία σε όλο τον κόσμο. Να υπενθυμίσω ένα παράδειγμα, να φέρω μόνο. Και πρέπει να τα καπνικά προϊόντα, και κλείνω σε λίγα δευτερόλεπτα. Τα καπνικά προϊόντα έχουν 90% περίπου του φόρου της λιανικής τιμής. Είναι φόροι για το κράτος. Αυτό ξέρετε τι έχει οδηγήσει. Έχει οδηγήσει στα ύψη στο 25% του λαθρεμπορίου στα τσιγάρα. Δηλαδή, ένα στα τέσσερα πακέτα είναι λαθρέο. Πώς θα έρθουν οι φόροι στο κράτος? Όλοι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που συζητάω, ακόμη και η σύζυγός μου που έχει μία επιχείρηση, ένα ανθοπολείο, μου λέει ότι δεν μπορώ με χαμηλούς, με τόσο υψηλούς φόρους να γίνω, να μπορώ να είμαι και πληρώνει τους φόρους της στο κράτος. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο για να είναι βιώσιμη η επιχείρησή μου. Έχουμε φοροδιαφυγή από παντού. Δεν πληρώνουν τους φόρους. Ανεβαίνει η φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο γιατί είναι υψηλή η φόρη. Εάν πέσουν οι φόροι, θα είναι πιο συνεπείς οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, για να πληρώνουν. Το μη μισθολογικό κόστος είναι ένα τεράστιο. Υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις που έχει ένα κεντρών, οι οποίες είναι υλοποιήσιμες σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εσάς και τον κύριο Μάρτα και τον κύριο Θεό.